Θετικά αποτιμάται Μέγαρο Μαξίμου τη συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Αμερικανό Πρόεδρο, επισημένοντας πως ήταν σαφές το μήνυμα στήριξης του Παράκ Ομπάμα στο θέμα του χρέους, το μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα και το προσφυγικό. Όπως τονίζουν κυβερνητικές πηγές, η συνάντηση με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ κλείνει ένα σημαντικό κύκλο επαφών του Πρωθυπουργού με τους ισχυρότερους ηγέτες του κόσμου, καθώς μέσα στο τελευταίο 1,5 μήνα έλαβαν χώρα και οι συναντήσεις του με τον Πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν και τον Πρόεδρο της Κίνας Xi Jinping. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, το γεγονός αυτό, που κάθε άλλο παρά συνηθισμένο είναι, δείχνει την αναβάθμιση του διεθνούς ρόλου της Ελλάδας, καθώς και την ανάδειξή της σε παράγοντα σταθερότητα στην ευρύτερη γεωγραφική μας περιοχή. Σε ό,τι αφορά στο Κυπριακό, ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι μπορεί να υπάρξει λύση, η οποία όμως θα είναι χωρίς ξένους στρατούς και εγγυήσεις. Και ο Αμερικανός Πρόεδρος δεσμεύθηκε ότι θα ασκήσει όλη του την επιρροή για την επίτευξη μιας λύσης. Ο Μπαράκ Ομπάμα εξήρε το ρόλο της Ελλάδας στην αντιμετώπιση του προσφυγικού και ενθάρρυνε την Αθήνα να συνεχίσει τον σταθεροποιητικό της ρόλο στην περιοχή που συνομιλεί με όλες τις πλευρές. Οι σχέσεις της Ελλάδας με το Ισραήλ, οι οικονομικές εξελίξεις στη χώρα μας, το προσφυγικό αλλά και το ζήτημα της τρομοκρατίας συζητήθηκαν στη σημερινή συνάντηση του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας με τον Ισραηλινό Πρόεδρο Ρεουβέν Ριβλίν. Ο κ. Μητσοτάκης χαρακτήρισε στρατηγικό εταίρο το Ισραήλ και δήλωσε πως ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στον τομέα της οικονομικής συνεργασίας με αιχμή τον τουρισμό και την υψηλή τεχνολογία. Μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα και πολύ θερμή συνάντηση με τον Πρόεδρο του Ισραήλ, στην οποία επιβεβαιώθηκε το εξαιρετικό κλίμα που υπάρχει στις διακρατικές σχέσεις μεταξύ των δύο κρατών. Το Ισραήλ είναι στρατηγικός εταίρος για την Ελλάδα και χαιρόμαστε πάρα πολύ που η πολιτική προσέγγισης μεταξύ Ελλάδος και Ισραήλ είναι μια πολιτική η οποία υιοθετήθηκε και υιοθετείται από όλες τις ελληνικές κυβερνήσεις τα τελευταία χρόνια. Σταθήκαμε ιδιαίτερα και στον τομέα της οικονομικής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδος και Ισραήλ. Μια οικονομική συνεργασία η οποία μπορεί να οδηγήσει σε σημαντικές επενδύσεις από το Ισραήλ στην Ελλάδα, σε μια εποχή που η χώρα μας χρειάζεται την προσέλκυση ξένων επενδύσεων. Ο τουρισμός είναι ένας κλάδος στον οποίο η διακρατική συνεργασία μπορεί να κάνει πολύ σημαντικά βήματα προόδου. Ήδη 400.000 Ισραηλινοί τουρίστες επισκέπτονται την χώρα μας κάθε χρόνο. Υπάρχουν όμως πολύ σημαντικά περιθώρια συνεργασίας και στον τομέα της υψηλής τεχνολογίας, της αγροδιατροφής, της διαχείρισης των υδάτων. Και στη συνέχεια της επίσκεψής μου θα έχω την ευκαιρία να επισκεφθώ πολλές εταιρείες εδώ πέρα στο Ισραήλ, startups, για να μπορέσω να διαπιστώσω ο ίδιος τον τρόπο με τον οποίο το Ισραήλ ενισχύει την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία. Συνεχίζονται οι κόντρες και οι διεργασίες ανάμεσα στα κόμματα της συμπολίτευσης και της αντιπολίτευσης για το νέο εκλογικό νόμο. Αν και δεν μας βολεύει, είναι θέμα αρχής για την αριστερά η απλή αναλογική, υποστήριξε ο πρόεδρος της Βουλής Νίκος Βούτσης. Το μείζον ζήτημα είναι η δημοκρατική τομή που γίνεται τώρα με την πρόταση για απλή αναλογική. Αλίμονο λοιπόν, αν πηγαίναμε σε μια αντίληψη όπου ανάλογα με το θέμα έβγαινε ένα απαγορευτικό ή ένα κίτρινο φως ή ένα πράσινο φως ή κάποιος είπε ότι κλείσαμε το μάτι. Ακριβώς μάλιστα τόνισα ότι σε καμία περίπτωση αυτά που δεν λέω, μέσα στην ίδια τη δήλωση, διότι είμαι αρκετά έμπειρος, σε καμία περίπτωση αυτό που λέω δεν έχει καμία σχέση με πρόταση ή με άνοιγμα προς τη Χρυσή Αυγή. Ο νέος εκλογικός νόμος πρέπει να εξασφαλίζει κυβερνησιμότητα, υποστήριξε από την πλευρά του ο βουλευτής Νέας Δημοκρατίας Κώστας Τζαβάρας, ζητώντας ψήφο και των Ελλήνων του εξωτερικού. Και η Νέα Δημοκρατία έχει το στένο να λέει ότι εμείς επιμένουμε να λέμε ότι εκτός από αντιπροσωπευτικότητα ένα εκλογικό σύστημα θα πρέπει να διασφαλίζει και κυβερνησιμότητα. Γι' αυτό ακριβώς και λέμε ότι θα συνεχίσουμε με αυτό το συγκεκριμένο εκλογικό νόμο. Αποστάσεις από τις θέσεις του ΠΑΣΟΚ πάντως για τον εκλογικό νόμο κρατά ο Θανάσης Θεοχαρόπουλος της Δημοκρατικής Αριστεράς, τονίζοντας πως είναι πάγια θέση της ή απλή αναλογική. Ο εκλογικός νόμος πρέπει να ικανοποιεί δύο κριτήρια: την αντιπροσωπευτικότητα και την κυβερνησιμότητα. Η αντιπροσωπευτικότητα ικανοποιείται με την απλή αναλογική που προτείνει τώρα η κυβέρνηση, η κυβερνησιμότητα με το παλιό καθεστώς του μπόνους των 50 εδρών, το οποίο θεωρούμε και εμείς ότι ήταν υπερβολικό. Θέλουν να είναι δικτάτορες. Δηλαδή θέλουν να παίρνουν έδρες που δεν τις αντιστοιχούν σε λαό. Και αυτό σαν άνθρωπος δεν το θέλω. Ο Αλέξανδρος Παπαναστασίου για αυτό το πράγμα είπε ότι χώρα χωρίς απλή αναλογική δεν είναι δημοκρατική χώρα.